στη θέση του και ο Πύρος, όλα τα λόγια στις σειρίδες τους και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η κίνηση της αιάρτησης υποδρομίας με καλή κίνηση. Τα άλογα γρήγορη κίνηση έχει ο Ζηναίας, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία από την Βαρού Μιχαηλά, ο Ελντιάπλο προωθείται στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια ο Αντώνης μαζί με Πύρο, Ινφέρνο, Κάρχας, πίσω Σιραμπού στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Ζηναίας. Προηγείται ένα μήκος της Βαρού Μιχαηλά στα δύο μήκη. Είναι ο Ελντιάπλο μαζί με τον Πύρο που βελτιώνει θέση του σε βάρος του Αντώνη, Ινφέρνο, Σιραμπού. Κάρχας πίσω σε αυτό το σημείο. Στο 700, ο Ζηναίας βρίσκεται στην πρωτοπορία. Έρχεται ο Ελ Διάπλο τώρα από τους εξωτερικούς διαδρόμους για να πιέσει και να προωθηθεί δεύτερος. Μαζί του κάνει ανέβασμα και ο Πυρός, ο οποίος είναι κοντά του. Περνούμε τώρα, αφού μάλλον φτάνουμε στο 500, με τον Ελ Διάπλο να περνά στην πρωτοπορία. Όμως δέχεται αμέσως την επίθεση του Πύρου. Πιο πίσω τρέχει ο Ζηναίας με τον Πύρο τώρα να είναι δυνατός και να περνά στην πρωτοπορία σε βάρος του Ελ Διάπλο που ακολουθεί στη δεύτερη θέση και αποσπάται μάλιστα ο Πύρος. Είναι ήδη 5 μίκη μπροστά από τον Ζηναία. Τον Αντώνη τώρα, ο οποίος περνά στη δεύτερη θέση, πιο πίσω Βαρούμ Μιχαέλα. Στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Πύρος, 2 μίκη από τον Αντώνη, ο οποίος μειώνει στα τελευταία μέτρα. Πύρος στην πρωτοπορία, Αντώνης είναι δυνατός στα τελευταία μέτρα και θα περάσει ο Αντώνης. Αντώνης στην πρωτοπορία θα κερδίσει να μέτρησε από τον Πύρο, Βαρούμ Μιχαέλα και στην τέταρτη θέση ο Κάλχας. Ενώ με πρόβλημα ο Ελ Διάπλο τερματίζει.